σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Δήμαρχος της Λάρνακας, ο κύριος Ανδρέας Βίρας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις αλλαγές που αναμένεται να δούμε στη Λάρνακα, καθώς και το κύριο μας θέμα, τη μεταστέγαση του Δήμου στους χώρους του παλιού νοσοκομείου Λάρνακας. Κύριε Βίρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πριν δούμε το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, να δούμε λίγο το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ήταν σημαντικό διήμερο για τη Λάρνακα με το walk-in κέντρο εμβολιασμού το Σάββατο στις Φινικούδες και είχαμε και τον καθιερωμένο πλέον μαραθώνιο που έγινε χθες. Πώς πήγαν τα πράγματα, θα θέλαμε ένα σχόλιο. Θεωρώ ότι και τα δύο αυτές εκδηλώσεις στέφτηκαν με μεγάλη επιτυχία. Τόσο το walk-in εμβολιαστικό κέντρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Εκεί στην Πλατεία Ευρώπη, στου χώρου του Μουσείου, του Αρχείου του Δήμου Λάρνακας, είχαμε πάρα πολύ ψηλή συμμετοχή, αρκετοί συμπολίτε μα πολύ εύκολα, χωρί καθόλου ταλαιπωρία, επέλεξαν τον χώρο για να κάνουν είτε την τρίτη δόση του εμβολίου, είτε και κάποιοι συμπολίτε μα την πρώτη ή δεύτερη δόση. Γιατί, όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, η Λάρνακα είναι η πόλη με τα χαμηλότερα ποσοστά, η επαρχία Λάρνακα με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και έτσι ως τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε να αποφασίσει όπως εμπλακούμε σε αυτήν την διαδικασία για να ενημερώσουμε και να ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας γιατί ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο και το μοναδικό όπλο προς το παρόν που μπορεί να μας επιτρέψει να επιστρέψουμε την καθημερινότητά μας το σύντομότερο δυνατόν. Μάλιστα. Τώρα, η απόφαση για μεταστέγαση του Δήμου Λάρνακας στους χώρους του παλιού νοσοκομείου Λάρνακας είναι πλέον δεδομένη. Τις προηγούμενες μέρες έπεσαν και υπογραφές για σχετική μελέτη που θα γίνει. Δώστε μας την εικόνα, κύριε Βίρα, πού βρίσκεται το θέμα και πόσο σημαντικό είναι αυτή η εξέλιξη για το Δήμο αλλά και τους πολίτες. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα του Δήμου Λάρνακας. Έχει ξεκινήσει από το 2007 η προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να μεταστεγαστεί το Δημαρχείο από την πολυκατοικία εδώ που βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αθηνών στις Φινικούδες, σε έναν χώρο τον οποίο να είναι λειτουργικό, σε έναν χώρο τον οποίο να είναι αντάξιος της ιστορίας και της πολιτισμού της Λάρνακας. Γιατί όπως λέμε πολλές φορές, η Λάρνακα είναι μια από τις 20 αρχαιότερες πόλεις των κόσμων με συνεχιζόμενη κατοίκηση για, στον ίδιο τόπο για πέραν από τις χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να στεγαζόμαστε σε έναν χώρο τον οποίο τέκτιστηκε για Δημαρχείο, το οποίο δεν ήταν λειτουργικό, δυσκόλευε τον κόσμο, αλλά σίγουρα δεν μας θυμούσε ότι το σπίτι της πόλης ήταν σε αυτόν τον χώρο. Έτσι ξεκίνησαν οι προσπάθειες, ενδεικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα και έχουμε καταφέρει πλέον να υπάρχουν ξεκάθαρες αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και το Ίδρυμα Νεβασιάς Κερίδου που έχει ένα μέρος του χώρου εκεί στο παλιό νοσοκομείο. Τα δύο διατηρητικά κτίρια ανήκουν στο Συμβούλιο Ασθενών του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, που εκπροσωπεί το Συμβούλιο της Επαρχίας Κερίδου. Έτσι, με δύο συμφωνίες, η μια με το κράτος για τη γη και κάποια από τα κτίρια, και μια με το Ίδρυμα που αφορά τα δύο διατηρητικά κτίρια, άνοιξαν πλέον διάπλατα οι δρόμοι για να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του στόχου και οράματος της πόλης. Μάλιστα. Τι χρειάζεται να γίνει στο παλιό νοσοκομείο για να είναι έτοιμο να υποδεχτεί το Δήμο, τι προνοεί βασικά η σχετική μελέτη για το έργο? Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Γι' αυτό, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, μετά από διαδικασία προσφορών, έχουμε και έχει κερδίσει τη διαδικασία των προσφορών ένα συγκεκριμένο μελετικό γραφείο από την Λάρνακα. Υπογράψαμε συμβόλαια, έχουν καθοριστεί οι ανάγκες μας και εντός 18 μηνών πρέπει να είναι έτοιμος και τα σχέδια και οι όροι προσφορών, έτσι ώστε να βγούμε για εργολάβους. Άρα σε 18 μέρες από σήμερα περίπου θα είμαστε έτοιμοι για προσφορές για τα κατασκευαστικά έργα που θα περιλαμβάνουν το διατηρητικά κτίρια να διαμορφωθούν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Να διαμορφωθούν σεβόμενοι φυσικά τα διατηρητικά κτίρια σε χώρους τους οποίους θα μπορούν να εργαστούν δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και κάποιες προσθήκες στην αυλή και στα πλάια, τα οποία θα γίνουν χώροι στάθμευσης, αλλά και κάποια νέα κτίρια, η οποία θα στεγάσουν τα αρχεία και κάποιες άλλες ανάγκες που δημιουργούν. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το κόστος? Έχει εξασφαλισμένα τα απαραίτητα κονδύλια ο Δήμος? Το κόστος θα είναι μια προκαταρκτική μελέτη. Φυσικά το ακριβές κόστος θα καθοριστεί με το πέρας της μελέτης που έχουμε υπογράψει στα συμβόλαια. Υπολογίζουμε το κόστος θα είναι από τα 6 έως τα 7 με 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος θα καλυφθεί από την πώληση της γης του πρώην Δημαρχείου στην Φινικούδες, στο Παραλιακό Μέτωπο. Το μεγαλύτερο κόστος
θα είναι από αυτή την πόλη του οικοπαίδου που είναι ένα πολύ προνομιακό οικοπαίδο στις Φινικούδες, είναι το μόνο άδειο οικοπαίδο στις Φινικούδες και υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα υπόλοιπα θα εξασφαλιστούν από τον προπολογισμό του Δήμου, από κάποια λεφτά που θα ζητήσουμε από το κράτος. Αλλά υπάρχει πλάνο έτσι ώστε όταν θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να είναι εξασφαλισμένο όλων των ποσών για τις ανάγκες του Νέου Δημαρχείου. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, θα μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και το γραφείο του Δημάρχου στο Νέο Δημαρχείο. Εννοείται. Ναι. Εδώ ο χώρος θα είναι και αστή πολυκατοικία μακροχρόνια και θα μεταφερθούν όλα τα κεντρικά κτίρια του Δήμου. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες, η κήπη πάρκα, η καθαριότητα, που δεν μπορούν να είναι στο κτίριο αυτό, είναι σε διάφορες άλλες τομείς. Στη Λάρνακα, στα αυτοκίνητα, στον καράζ. Εκεί θα στεγαστούν όλες οι διοικητικές, οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού και οι υπηρεσίες οι οποίες σήμερα στεγάζονται στο υφιστάμενο κτίριο. Όσον αφορά το υφιστάμενο κτίριο που στεγάζεται τώρα ο Δήμος της Φινικούδες, τι θα γίνει? Είναι ιδιόκτητο κτίριο και όπως είπα πριν, θα βγούμε προσφορές για μακροχρόνια ενοικίαση σε ενδιαφερόμενους. Για να μετατροπείται σε ξενοδοχείων ή σε οτιδήποτε άλλο και εξασφαλίζοντας και ένα σημαντικό ετήσιο κονδύλι για τον προπολογισμό του Δήμου. Μάλιστα. Η Λάρνακα γενικά αλλάζει, κύριε Δήμαρχε. Προχωρούν οι διεργασίες για το μεγάλο έργο με το λιμάνι και τη μαρίνα. Αλλάζει η περιοχή, το δηληστηρίο. Δώστε μας λίγο την εικόνα εν συντομία για τα μεγάλα έργα τα οποία θα δοθούν στους Λαρνακείς. Όπως έχετε αναφέρει, ήδη το λιμάνι Μαρίνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ήδη η επιτυχόν προσφοριοδότηση εκεί, το Νοσαρκόλτιν, έχουν ετοιμάσει το Master Plan και έχει καταδεχθεί στις κρατικές υπηρεσίες για έγκριση. Μόλις εγκριθεί το Master Plan, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες να ξεκινήσουν τα έργα. Υπολογίζουν, όπως μας έχουν αναφέρει από την εταιρεία, ότι στον Μάρτιο-Απρίλιο του 2022 θα ξεκινήσουν τα πρώτα έργα και στην περιοχή θα μπουν οι πρώτες κουρτώσεις. Και όπως έχουμε πει, μιλάμε για ένα τεράστιο έργο αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα ανοίξουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και θα έχει μια σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο τη Λάρνακα αλλά τη Κύπρου στο σύνολο. Επίσης, αν και έχουν κάποιες καθυστερήσεις στη μετακίνηση των δεξαμενών και των παραλιακών μέτωπων, έχει μεταφερθεί, όπως μας έχουν αναφέρει οι εταιρείες, μετακίνηση του υγραερίου γύρω στο Μάρτιο του 2022 λόγω καθυστερήσεων στην ανέγερση του νέου τερματικού στην περιοχή του Βασιλικού, αλλά σύντομα θα έχει καθαρίσει όλη η περιοχή τόσο από τι δεξαμενέ υγρών καυσίμων, όσο και ο χώρο των πρώην δηληστηριών. Έχουμε ενημέρωση ότι σύντομα ξεκινούν και οι κατεδαφίσει των τελευταίων δεξαμενών υγρών καυσίμων που έχουν μείνει τη ExxonMobil. Έχουμε ενημέρωση από τα δηληστήρια, από τα πρώην δηληστήρια από την ΚΕΔΑΠ, ότι ω το Φεβράριο θα είναι πλήρω κατεδαφισμένε όλε οι εγκαταστάσει του. Θεωρώ ότι το έργο του λιμανιού Αρίνα με την ανάπτυξη τη περιοχή τη συγκεκριμένη και τη μείωση του κινδύνου για του Λάρνακε, αυτά τα δύο έργα αλλάσουν πάρα πολύ τη Λάρνακα και η Λάρνακα μπαίνει για καλά στο χάρτη τη οικονομική ανάπτυξη τη Κύπρου. Συν τα άλλα έργα τα οποία τελειώνει ο Δήμο, όπω εντό του Νοεμβρίου τελειώνει το κοινοτικό κέντρο, τελειώνουν πλήρωση μια σειρά πεζοδρομοποιήσεων και πλακοστρώσεων στο κέντρο τη πόλη που θα είναι έτοιμα μέχρι την τελειώνουν πλήρωση στο τέλο Νοεμβρίου. Παρά τις καθυστερήσεις στην δημοτική αγορά, θεωρώ ότι με τις ενέργειες του Δημαρχείου, τις επαφές με τον εργολάβο και τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί ως το τέλος του χρόνου, με τον ΑΕΒ τρόπο θα τελειώσει και η νέα δημοτική αγορά. Έτσι, μια σειρά από έργα πολύ σημαντικά για την πόλη, όπως και το Ζουκουρί που θα είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2022, που δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο εργολάβος είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι το κέντρο της πόλης, το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, το ιστορικό εμπορικό κέντρο, θα είναι ακόμα πιο όμορφο και ακόμα πιο φιλικό για επισκέπτες τόσο από τη Λάρνακα όσο και από την πόλη του Κύπρου. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Βίρα, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι περιμένετε, πώς βλέπετε να εξολύσσονται τα πράγματα? Εντάξει, απολογούμε λίγο με τη φωνή μου. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα. Υπάρχουν εντατικές συζητήσεις στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε σε μια διαπραγμάτευση. Ένα μεγάλο μέρος των θέσεων σου γίνονται αποδεκτές, ένα μέρος δεν γίνονται αποδεκτές. Είναι μια συνεχής προσπάθεια και ένας μεγάλος αγώνας που καταβάλλεται από την Ένωση Δήμων. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και θα πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Είναι ένας αγώνας έτσι ώστε να ευθετηθούν οι περισσότερες θέσεις μας και να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να συμφέροντα στο ίδιο αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Κύριε Βίρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά.